Σκοπό της ημερίδας είναι να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα χερσαίων μετεμπορευματικών οδικών μεταφορών, του οποίου η καταληκτική ημερομηνία κατά της προτάσεων είναι 23. Γίνεται σχετικά νωρίς ενημέρωση και δεν αποκλείουμε να γίνουν και μετέπειτα ενημερώσεις αν υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές, με τη λογική ότι το διάστημα των 2 μηνών είναι απαραίτητο για να μπορέσει ο επενδυτής να προετοιμαστεί και να έχει τον απαραίτητο χρόνο να δει αν καταρχήν μπορεί να πει στο πρόγραμμα και μετά να μαζέψει τα δικαιολογητικά, τις προσφορές και να καταθέσει το φάκελο. Και νομίζω και αυτή θα είναι η πολιτική του επιμελητηρίου. Δηλαδή θα είναι, η ενημέρωση θα είναι έγκαιρη και όχι 15 μέρες προτού λήξει το πρόγραμμα. Βέβαια, διάμεσα θα γίνονται και ενημερώσεις. Θα υπάρχει δυνατότητα να καταθέτουμε ερωτήματα στο ΚΕΠΑΝΕΜ. Το ΚΕΠΑΝΕΜ να μας απαντάει σε ειδικά εξειδικευμένα ερωτήματα, τα οποία δεν τα αναφέρει ο οδηγός. Υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν θέματα τα οποία έχουν μια ειδική προσέγγιση στην επένδυση, οπότε πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα και ερωτήσεις και απαντήσεις. Τώρα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά χερσαίες εμπορευματικές οδικές μεταφορές. Προκηρύχθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ, όπου είναι ο διάμεσος φορέας του προγράμματος. Στην Δυτική Μακεδονία αντιπροσωπεύεται από το ΚΕΠΑΝΕΜ που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και το Επιμελητήριο Φλόρνας αναλαμβάνει την υποδοχή των προτάσεων. Μέσω του Επιμελητηρίου γίνεται η κατάθεση, πρωτοκολλούνται οι προτάσεις και στέλνονται στο ΚΕΠΑΝΕΜ και εξετάζονται. Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Εξυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών» και από κάτω έχει τον υπότιτλο «Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια, με σεβασμό στο περιβάλλον». Τώρα, να πούμε λίγο για τους στόχους του προγράμματος έτσι γενικά. Στόχοι είναι η δημιουργία συνθήκων υγιούς ανάπτυξης και βελτίωση ανταγωνιστικής τους θέσης με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας, με τη δυνατότητα μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών επιχειρήσεων που οδηγεί αναφίβολα σε εσωτερικό μείωση.